Εδώ φαίνεται ότι ο ξεπεσμός, η κατάντια της κυβερνητικής πολιτικής δεν έχει πάτο. Ένα είναι το μήνυμα που περνάει από την αντίθετη πλευρά, ότι είτε μιλάμε για εργοδότες είτε για φαντ, δεν έχουν καμία δύναμη απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Το μόνο που τους σώζει, το μόνο που μπορούν να αξιοποιήσουν για να περάσουν τα μέτρα τους είναι η καταστολή. Αυτοί θέλουν να περάσουν αυτό το μήνυμα. Εμείς θα περάσουμε το μήνυμα ότι ό,τι και να κάνουν, η εργατική λαϊκή κατοικία δεν θα περάσει στα χέρια των κορακιών. Αυτή είναι η μάχη και μόνο ένα τέτοιο αποτέλεσμα, τέτοια κατάληξη μπορεί και πρέπει να έχει. Το διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση. Οι επόμενοι πληστηριασμοί θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Συγχαρητήρια στο ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που έδωσαν τα σπίτια του λαού στα ΦΑΝΤ με τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών για να αποφύγουν την πίεση και την αντίσταση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τους ξαναλέμε ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, όπως και να ελιχθούν, όπου και να κρυφτούν, η κατάληξη θα είναι η νίκη του λαού. Άμεση απελευθέρωση της Κολοβού τώρα.